Αλλά όταν έχεις την πίστη, φεύγει το ρίσκο. Το ρισκάρω, το λες από πριν, γιατί λες και αν δεν πετύχει. Καταλάβεις από πού έρχεται το ρίσκο. Ναι. Στην πραγματικότητα δεν έχει ρίσκο. Από τη στιγμή που εσύ ακολουθείς τον ενθουσιασμό σου, δεν έχεις να χάσει τίποτα. Μπορεί να φύγουν όλα από τη ζωή σου. Μπορεί να μείνεις εν ημίτη στο βουνό, να μην έχεις φαγητό. Αλλά αν θες ευδαιμονία, δεν θα σε πειράξει. Έτσι βλέπετε μερικές θελήσεις ορισμένων ανθρώπων που πάνε στο Everest, που κάνουν περιπέτειες, που κάνονται και βρίσκουν πάνω και λες καλά, και τι κάνει αυτός ρε παιδί μου, αυτός καλά δεν κοιτάει. Ή άλλοι που έχουν λεφτά και κάθονται και κάνουν το δικό τους χωρίς να δίνουν σημασία και τους βλέπεις και είναι εκεί πέρα, εκεί εστιασμένοι και λες καλά, έχει αφήσει όλα τα πράγματα και είναι εκεί εστιασμένοι. Πώς γίνεται λες αυτό? Ακριβώς αυτό, γιατί έχουν θυσιάσει ανά πάσα στιγμή, είναι ικανοί να θυσιάσουν τα πάντα για να πετύχουν το στόχο τους. Έτσι, αν ο στόχος σου είναι η αναβάθμιση, τι θα πρέπει λοιπόν? Θα πρέπει να είσαι ικανός να θυσιάσεις, τα λέγαμε, όλες σε εισαγωγικά τις ταυτίσεις, σε παύλα απολαύσεις, παύλα πάθη του κατώτερου εαυτού σου. Γιατί για να πετύχεις τις απολαύσεις, παύλα ευδαιμονία, παύλα νιρβάνα θα λέγαμε, παύλα ποιότητα ευτυχίας του ανώτερου εαυτού σου. Άρα στην πραγματικότητα θα γεμίσεις, δεν θα χάσεις. Έτσι δεν είναι? Μόνο το εγώ μας είναι αυτό που νομίζει ότι θα χάσει. Γιατί κάθε εγώ είναι μόνο του, μόνο μία σχέση μιας χρονικής περίοδου. Γι' αυτό συνέχεια όσο πηγαίνουμε μπρος στο αιώνιο και φεύγει η ιδέα του χρόνου, αυτόματα φτάνουμε πιο κοντά στην ευδαιμονία. Γιατί φίλοι μου, όλη η κακία, όλη η αρνητικότητα, τα πάντα που είναι αρνητικά στο σύμπαν είναι λόγω χρόνου. Όσο εμείς βιώνουμε έντονα το χρόνο, θα έχουμε τη δυνατότητα να βιώνουμε έντονα τον πόνο. Άρα λοιπόν στη ζωή μας, όταν είμαστε στο εδώ και τώρα, πάβουμε τον πόνο. Γιατί πάβουμε τον χρόνο, με την έννοια ότι δεν τον δημιουργούμε. Άρα καταλάβετε, η αναβάθμιση στην ουσία τι είναι? Να φύγουμε από την έννοια του χρόνου σιγά σιγά. Όσο φεύγει η έννοια του χρόνου σιγά σιγά, είναι καθαρά η διανοητική έννοια, έτσι, το ότι πάω από κάπου για μέλλον και παρελθόν. Μόλις φύγουν αυτά τα άκρα από μέσα μας, παρελθόν και μέλλον, και ενοποιηθούν στο τώρα, αυτόματα θα έρχεται η ευδαιμονία σε κάθε άνθρωπο. Εκεί οδεύει η ανθρωπότητα σιγά σιγά, γι' αυτό λέμε καμιά φορά ότι ξέρεις κάτι, θα υπάρξουν αλλαγές στο χρόνο. Αν καταλάβετε στην πραγματικότητα τι είναι το κάθε, θα λέγαμε, χαμηλό εγώ μέσα μας, από όλο τον εαυτό μας, η μικρή αυτή μας, είναι ακριβώς επειδή βιώνουμε έντονα τον χρόνο, την διαδικασία. Κάθε λοιπόν ταύτιση, κάθε λοιπόν ιδέα που όσο πιο πολύ παίζει μέσα τον χρόνο, τόσο πιο πολύ θα παίζει τα αντίθετα. Τόσο πιο πολύ θα παίζει η σύγκριση και τόσο πιο πολύ θα έρχεται ο πόνος. Άρα όταν μπαίνουμε σε ιδέες αληθινές, δηλαδή χωρίς λύθη, πάει να πει ότι οι ιδέες αυτές θα είναι όσο πιο αιώνιες γίνονται. Όσο οι ιδέες μας είναι προσωρινές του χρόνου, είτε εμείς τον ονομάζουμε αγάπη, οτιδήποτε άλλο, δεν πάβουν να είναι κατώτερες ενέργειες που μόνο υπάρχουν στο χρόνο, δηλαδή εκείνη την ώρα, και μετά πάβουν. Αυτές μπορούν να έχουν ένταση, αλλά δεν έχουν διάρκεια, έτσι δεν είπαμε? Όλα είναι χρήσιμα, αλλά από αυτή την έννοια καταλάβετε ότι η μόνη παγίδα που το μυαλό μας εισαγωγικά δημιουργεί, γιατί ζούμε μέσα στο χρόνο τώρα, άρα πάντοτε θα έρχονται αυτοί οι πειρασμοί θα λέγαμε, είναι η προβολή στο μέλλον ορισμένων σεναρίων. Αν είναι λοιπόν μέσα μας η αδυναμία, φανταστείτε ότι η προβολή μας θα είναι αρνητική. Άρα οι άνθρωποι που νιώθουν κατάσταση αδυναμίας, ψυχολογικής, συνειδησιακής, φανταστείτε ότι κάθε φορά που προβάλλουν το μέλλον, τι θα έχουν? 99% ένα άσχημο μέλλον. Μια πιθανότατα άσχημο μέλλον. Αν λοιπόν οι άνθρωποι δεν έχουν εμπιστοσύνη και κάθονται και με το μυαλό τους, θα λέγαμε, καταλαβαίνουν, εννοούν σαν πραγματικότητα το τυχαίο, θα πηγαίνουν με τις πιθανότητες. Θα λένε, όπς, για να δω τι έγινε, αν χάσω τη δουλειά μου τι θα γίνει, πού να ξαναβρω δουλειά. Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δουλειές, άρα ούτε κι εγώ θα βρω δουλειά. Επομένως, αν σκεφτώ, σου λέει λογικά, έτσι, ποια λογική? Των πιθανοτήτων. Ποιων πιθανοτήτων, αφού τίποτα δεν γίνει τυχαία. Με καταλαβαίνετε τι λέω?
Είδατε σε τι παγίδα πέφτει όλο συνέχεια μέσα μας το σκεπτικό και ο λογισμός μας. Οι άνθρωποι λοιπόν που φεύγουν από το τυχαίο και αρχίζουν και δημιουργούν την πραγματικότητά τους, δεν θα κάτσουν να σκεφτούν έτσι. Θα κάτσουν λοιπόν και θα κάνουν αυτό που νιώθουν με εμπιστοσύνη ότι κάθε φορά θα βρουν τον εαυτό τους μέσα από αυτό που πράττουν.